Ο προφήτης Ισαΐας λαμβάνει μία προσωπική φανέρωση, η οποία είναι τόσο ισχυρή και βεβαία, ώστε να του αλλάξει την ψυχοσύνθεση σε τέτοιο σημείο, ώστε να μην φοβάται και να μην αγωνιά τόσο για το σήμερα, όσο και για το αύριο. Γιατί μόνον με τέτοιου είδους φανερώσεις ο άνθρωπος σήμερα δεν θα κλονιστεί για αυτά που ακούγεται ότι έρχονται ή για αυτά τα οποία βιώνει. Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν με την προσωπική αποκάλυψη και φανέρωση. Εάν αυτή έλθει, αλλάζει το τοπίο. Αλλάζει ο άνθρωπος όραση. Η ειρήνη του Χριστού βασιλεύει στην ψυχή του. Λαμβάνει λοιπόν μία αποκάλυψη, μία φανέρωση, η οποία είναι τόσο ισχυρή, την οποία τόσο πολύ δεν αμφισβητεί, ώστε να φτάνει στο σημείο να την μοιραστεί ακόμη και με την άκτιστη άλογη δημιουργία. Κοιτάξτε τι λέει, «Ακούσατε μου ενήσι και προσέξατε λαοί μακρινοί». Είναι τόσο σίγουρος για αυτό που του είπε ο Θεός, για αυτό που του φανέρωσε ο Κύριος, ώστε να έχει την πίστη και την τόλμη να την φανερώσει ακόμη και στην άκτιστη δημιουργία. «Ο Κύριος με εκάλεσε εκ κοιλίας». Να ποια είναι η φανέρωση που του αλλάζει όλη του την ψυχοσύνθεση. «Ο Κύριος με εκάλεσε εκ κοιλίας». Δηλαδή, έχει αναλάβει τη ζωή μου πριν καν γεννηθώ. Φροντίζει για εμένα από την πρώτη στιγμή που συνελήφθηκα. Λέτε να με αφήσει τώρα που γεννήθηκα. Αυτή η πληροφορία, αυτός ο ορθός συλλογισμός της πληροφορίας και του τώρα, του αλλάζει τη διάθεση. Τον γεμίζει με χαρά και ελπίδα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι μαύρο και άραχνο. Αυτή η πληροφορία ότι ο Κύριος με κάλεσε εκ κοιλίας, του δίνει ένα αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας μέσα σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας.